Δουλειά. Dördüncü katil. Gelmeyecek. Biraz daha bekleyelim. Gelmeyecek Eyşan. O Süleyman παίζει με το χαρέμι του. Η Σιλά παίζει το βιολί της. Korku değil. Hissettiğim bir adı yok. Πήξαμε στο ταμάμ, λέμε. Από τη μία Έλληνες ηθοποιοί που παρακαλούν μήπως χτυπήσει το κινητό τους και ακούσουν μια φωνή να τους λέει. Ezel'in sevmesine izin yok. Kadınsın, anlarsın diye. Bu yüz. Nasıl anlayayım ki? Ah ulan bu yüz. Sevdiğin adam sana ne yaptı Από την άλλη, οι ηθοποιοί που βλέπουν τις δουλειές και τις παραγωγές να μετατρέπονται σε Αυστραλιανό καφέ κοάλα που είναι έτοιμο να εξαφανιστεί. Πρέπει σε λίγο να αρχίσω να μαθαίνω κι εγώ τουρκικά, μπας και βρούμε καμία δουλειά. Δεν είναι λυπηρό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, να υπάρχει ένα τουρκικό σύριαλ, ναι, να υπάρχουν δύο, ναι, να υπάρχουν 15, είναι λίγο τραγικό. Τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Και μια επανάληψη, παρακαλώ, για να το εμπεδώσουμε. Αν σας γινόταν κάποια πρόταση για να παίξετε σε ένα τουρκικό σύριαλ, θα δεχόσασταν? Πολύ υποθετική ερώτηση, διότι θα έπρεπε να μιλήσω στα αγγλικά, καθότι δεν ξέρω τουρκικά. Αλλά ναι, θα δεχόμουν, ναι, γιατί η επαγγελματία είναι δουλειά, είναι βέβαια θα δεχόμουν. Κανονίστε να πάτε δίπλα στην Τουρκία όλοι οι ηθοποιοί, να σας κάνουμε συνέντευξη μόνο στο αεροδρόμιο και μέσω τηλεφώνου. Sabah şerifler katırlı olsun sultanım. Γνώμη τους για τα δικά μας, ποια θα έπρεπε να είναι? Η καλύτερη. Αν σας γινόταν κάποια πρόταση να συμμετάσχετε σε ένα τέτοιο σύριαλ τουρκικό, θα συμμετείχατε? Όχι, θα προτιμούσα να γίνει κάτι ελληνικό, να γίνουν ελληνικές παραγωγές, να δουλέψουν οι Έλληνες ηθοποιοί. Οι Έλληνες παραγωγοί, οι Έλληνες τεχνικοί και να κάνουμε δικά μας πράγματα και να δουλεύουμε σε αυτά. Του βλέπει είναι τουρκικά or not του βλέπει? Πώς το βρίσκεις? Δεν είναι το πρόβλημά μας τα τουρκικά. Δεν είναι το πρόβλημά μας. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, όχι τα τουρκικά. Κοινώς αν είχαμε λεφτά ο Σουλεϊμάν θα έμενε να κοιτάζει το Βόσπορο και όχι την Αθήνα. Το χαρέμι τώρα αν ήθελε να το φέρει ευπρόσδεκτο. Είναι θλιβερό γιατί πιστεύω ότι είναι ένα... Πώς να το πω τώρα, είναι μια άλωση της ελληνικής κουλτούρας από τον γείτονα λαό και βεβαίως στερούνται δουλειάς συνάδελφοί μας, γιατί δυστυχώς είναι φθηνότερες παραγωγές, είναι φθηνότερο να τις φέρουν τα κανάλια και πολλοί εξαιρετικοί ηθοποιοί Έλληνες, λόγω ελλείψεως παραγωγών ελληνικών, δεν συμμετέχουν. Αλλά δυστυχώς είναι ένα σημάδι του καιρού μας. Σημάδι του καιρού μας είναι σήμερα που είχε ζέστη το πρωί, όχι η Σιλά, η Φατμέ και το γενιτζαμί της. Ο βραβευμένος ηθοποιός Σεμπάστιαν Κοχ που πρωταγωνιστεί.